Στε φορολογικό νομοσχέδιο, ναι, μετά από 10 χρόνια με μειώσεις φόρων. Εντάξει, και εσείς έχετε αποδειθεί έτσι σε μια προσπάθεια να το βάλετε σε δεύτερο πλάνο και να μείνετε στο κουτσομπολιό για μια αστοχία. Κάθε άλλο. Εδώ δεν πρόκειται περί κουτσομπολιού, διότι αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Και θα σας πω ότι έχουμε και άλλη μια περίπτωση διορισμού διοικητή, ο οποίος έχει καταδίκη για την περίπτωση στην οποία έχει θέση ασθενή σε κίνδυνο. Επειδή αργούσε να υπογράψει το πρόγραμμα των χειρουργείων, προφανώς κάποια άλλα πράγματα δεν είχαν τακτοποιηθεί και δεν άφηνε χειρούργους να κάνουν τις εγχειρήσεις θωράκους. Φορολογικό. Στο φορολογικό είναι απολύτως προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται μονίμως 2 δις πίσω από εμάς. Δηλαδή η μεσαία τάξη θα μπορούσε να έχει το 2020 μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Μείωση του κεντρικού συντελεστή ΦΠΑ από το 13 στο 11, δεν τα έχει αυτά και δεν τα έχει διότι η πρώτη κίνηση του κ. Μητσοτάκη, η πρώτη του διεθνή συνάντηση, και όλας και έχει τη σημασία του αυτό, ήταν με τον κύριο Ρέγκλινγκ. Όταν ήρθε ο κύριο Ρέγκλινγκ εδώ, τι του είπε? Του είπε, κοίταξε να δεις, ξέχασε αυτά που έκανε ο Τσίπρας, που χρησιμοποίησε κομμάτι από το απόθεμα, το μαξιλάρι, για να φτιάξει δημοσιονομικό χώρο και να μειώσει τους φόρους και να ενισχύσει κοινωνικές δαπάνες. Το στόχος του πλεονάσματος παραμένει στο 3,5 και μέσα σε αυτό θα κινηθούμε. Καταθέτει λοιπόν ένα φορολογικό νομοσχέδιο και έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα βγει, αν και μόνο αν η οικονομία πάει στο 2,8, πράγμα με το οποίο δεν συμφωνεί κανένας διεθνής οργανισμός και αναλυτής, αν και μόνο αν καταφέρουν να εξοικονομήσουν 800 εκατομμύρια ευρώ από την λειτουργία, τις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου και αν και μόνο αν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποφέρουν στα δημόσια έσοδα τα επιθυμητά. Θα σας έλεγα δε ότι η μεσαία τάξη θα προτιμούσε πολύ περισσότερο να έχει το δικό μας πακέτο μέτρων από το να έχει αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές από τα 168 ευρώ στα 210. Με αυξημένη σύνταξη όμως, δε. Ναι, το αυξημένη σύνταξη μένει να το δούμε. Διότι δεν έχει, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία απολύτως οικονομική λογική η οποία αφορά την ισορροπία του έργου. Αλλά και εσείς επικαλείστε τα προηγούμενα πλεονάσματα τα οποία δεν τα είχατε διασφαλίσει. Τα είχατε συζητήσει. Όχι. Δεν τα είχατε. Όχι. Ο κ. Τσακαλώτος έχει πει ότι δεν είχε να διασφαλίσει η κυβέρνηση τη μείωση. Τα είχε συζητήσει. Όχι, δεν έχει πει καθόλου τέτοιο πράγμα. Ο κ. Τσακαλώτος. Όχι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο. Μειωμένα τα πλεονάσματα, δυστυχώς επέλεξε τα υψηλά. Καλά, να πω και εγώ μυστικό. Μόλις επιστρέψουμε τις διαφημίσεις, κυρία Κεφαλογιάννη, μέσα θα ξεκινήσουμε. Πάμε.